Το μόνο πράγμα που με τρελαίνει σε αυτή τη φάση με αυτή τη μούρη είναι το μαλλί που ανεμίζει μοιραία από τον ανεμιστήρα. Hello, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά. Σήμερα θα κάνουμε ένα μακιγιάζ που θα πάμε από το 0 στο 100. Θέλω να πιστεύω 100, εντάξει, 100 για τα δικά μου δεδομένα. Σας ζήτησα και στο Instagram να μου πείτε κάποιες ερωτήσεις για να κάνουμε παράλληλα και ένα Q&A, να μην είναι απλά ένα μακιγιάζ. Οπότε όσο βαριέστε το μακιγιάζ μπορείτε να αφοσιωθείτε σε αυτό το κομμάτι του βίντεο. Για foundation χρησιμοποιώ το All Hours από Yves Saint Laurent. Θέλω πάντα να το λέω έτσι γιατί μου είχε μείνει από τη διαφήμιση. Έβαλα πολύ στο ένα μάγουλο, συνήθως βάζω ένα στο ένα μάγουλο, ένα στο άλλο και ένα εδώ πέρα. Anyway, δεν πειράζει, κάνουμε βίντεο, οπότε στο βίντεο πάντα είναι λίγο πιο βαρύ το μακιγιάζ. Όπως πάντα, κοιτάω κάτω γιατί είναι οι καθρέφτες μου. Ναι, που λέτε, το All Hours, όσοι είστε αρκετό καιρό στο κανάλι μου, θυμάστε που παλιά το εκθίαζα και σε κάποια φάση, απλά επειδή άρχισα να χρησιμοποιώ άλλα, το ξέχασα. Και τώρα, τσακ, το ξαναθυμήθηκα. Τι μεγάλο έρωτα είχαμε αυτό το foundation. Είναι τέλειο για πολύ λιπαρές επιδερμίδες. Νομίζω σε ξηρή επιδερμίδα δεν θα κάτσει καλά. Είναι αρκετά matte foundation και με αρκετά καλή κάλυψη. Επίσης, είχα πάει για ένα μπάνιο λίγο καιρό πριν και έχω πάρει ελαφρώς χρώμα. Τι να σου πω, θα το διορθώσω με την πούδρα μετά και με τον bronzer. Αλλά ναι, πλέον τα foundation μου χρειάζονται λίγο αρέωμα με πιο σκούρο και επειδή τα σκούρα πάντα τα δίνω σε φίλους μου make-up artist, δεν έχω αυτή τη στιγμή. Συγχωρήστε με αν δεν είναι. Βασικά, ίδιο είναι, τι χαίρομαι ότι έχω μαυρίσει, δεν πειράζει. Επίσης, τα φρύδια μου δεν είναι φτιαγμένα, δεν τα έχω βάψει, έχω κάνει πολύ πρόσφατα. Πώς το λένε, microblading, βασικά έκανα τατουάζ. Και επειδή τώρα είναι στη φάση που επουλώνεται και βγάζει αυτές τις βλακίουλες στα κομματάκια όπως και ένα κανονικό τατουάζ, έχει κάποια κενά. Θα σας κάνω αναλυτικό βίντεο γι' αυτό, οπότε το προσπερνάω. Πούδρα. Για πούδρα θα χρησιμοποιήσω από Urban Decay Stay Naked The Fix. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να ταυτιστούμε σε αυτό όσες έχουμε λιπαρή επιδερμίδα. Χωρίς πούδρα δεν το νιώθετε πιο βαρύ το foundation. Εγώ δεν την παλεύω άμα δεν βάλω πούδρα. Όχι μόνο εδώ. Και εδώ, δεν ξέρω, νιώθω ότι κάθεται ωραία μετά. Σήμερα θέλω να παίξω με πορτοκαλί μακιγιάζ, έτσι πιο καφέ, πορτοκαλί, καλοκαιρινό, να βάλουμε λίγο λευασίλεμα της Σαντορίνης, γιατί διακοπές δεν με κόβω να πηγαίνω φέτος. Α, το Q&A καλέ! Πώς φανταζόσουν τον εαυτό σου όταν ήσουν μικρή? Σίγουρα όχι να μιλάω μόνη μου μπροστά από μία κάμερα. Φίλοι μου, σίγουρα όχι. Δεν μπορώ να θυμάμαι και πολύ καλά, αλλά νομίζω είχα σκεφτεί κάτι πιο εξαντρικ από αυτό που είμαι. Μπορεί για τα δικά σας δεδομένα να είμαι εξαντρικ. Για τα δικά μου δεν είμαι. Ήμουν ένα πολύ περίεργο παιδάκι. Ντυνόμουν, περίεργα βαφόμουν, περίεργα. Οπότε αυτή τη στιγμή θα μου άρεσε η φάση μου και όλο αυτό που κάνω. Πόσο καιρό είσαι vegan, ρωτάει μια φίλη. Δεν είμαι vegan, είμαι vegetarian. Απλά τυχαίνει όπου μπορώ, ρε παιδί μου, όπου νιώθω ότι είμαι ok. Θα πάρω το vegan τυράκι. Δεν είμαι από τους τρελούς vegetarian που αν οι φίλοι μου φάνε κρέας θα με σπάσει. Γιατί τρως κρέας! Δεν θέλω να ανεβάζω και τέτοια πράγματα. Είμαι πολύ της άποψης ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή στον εαυτό του, θα την κάνει, αλλά μόνος του, με έρευνα που θα κάνει ο ίδιος. Σίγουρα όχι αν κάποιος άλλος του κάνει επίθεση, δηλαδή αυτό που βλέπω άτομα να ανεβάζουν ζωάκια που σκοτώνονται στο Facebook. Από τη μία, ναι ρε φίλε, είναι πραγματικότητα, πρέπει να το δούμε. Από την άλλη, νομίζω το αν δείξεις το θετικό της υπόθεσης, δηλαδή το πόσες επιλογές έχει ένας vegetarian, το πόσο μπορείς να τρως πολύ νόστιμα χωρίς να στερείς πράγματα. Έβαλα ίσα ελάχιστα μολύβι, γιατί δεν μπορώ να βλέπω τα χείλη μου έτσι άσπρα. Τώρα λερώθηκα, ας πούμε. Μπράβο. Μπράβο μου, και μόλις ξεκίνησα. Για τα μάτια θέλω να χρησιμοποιήσω τη Carnival, αλλά όχι αυτή που σας δείχνω συνήθως. Είναι η XL Pro η συγκεκριμένη. Το κάνω έτσι γιατί φαίνεται αυτό εδώ το τέλειο. Μέσα είναι κάπως έτσι. Έχει άπειρα χρώματα, χρωματιστά, πιο nude εδώ πέρα, το λατρεύω. Παίρνω ένα fluffy πινελάκι. Για αρχή την απόχρωση shuffle, αυτό εδώ. Μήπως να παίξω ανάμεσα με τα δύο, basic λέγεται. Thanks, dude. Τι έχει σπουδάσει, ρώτησε μια φίλη εδώ πέρα στο Instagram. Έχω σπουδάσει δημοσιογραφία παντίου. Αυτό. Θα ήθελα να κάνω και ένα μεταπτυχιακό, η αλήθεια είναι, κάποια στιγμή, αλλά σε κάτι πάρα πολύ άσχετο και κάτι πιο δημιουργικό σίγουρα. Επίσης, μετά το YouTube, σίγουρα θέλω να πάω σε μια σχολή μοντάζ. Χαμάει το μοντάζ. Δεν ξέρω γιατί γκρινιάζουν πάρα πολύ όταν πρέπει να κάνουν. Εν τέλει, συνδυάζω αυτά τα δύο, το basic με το shuffle. Μου αρέσει πολύ αυτός ο συνδυασμός. Λέει μια φίλη εδώ, βλέποντας όλα τα βίντεο που έχεις κάνει ως τώρα, πώς νιώθεις σχετικά με την εξέλιξή σου? Να σου πω κάτι, θεωρώ ότι δεν είχα καμία εξέλιξη.
τρελή, είναι πάρα πολύ σταδιακή και normal θεωρώ και από άποψη content και μοντάζ. Τώρα ένιωσα έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο boost που πήρα την κάμερα, πήρα εξοπλισμό, φώτα, ιστορίες. Όταν κάνεις μια τέτοια ανανέωση, σου έρχονται και περισσότερες ιδέες, ψήνεσαι λίγο παραπάνω, ξέρεις. Θες να παίξεις με την κάμερα. Οπότε, ναι, τώρα θεωρώ ότι έχω χάρη λίγο παραπάνω με την εξέλιξή μου και λέω, ω, ναι, οκ, okay, τώρα το βλέπω κι εγώ. Πολλές φορές βλέπω που μου λέτε, α, έχεις καλυτερεύσει full στο μοντάζ και επειδή είναι τόσο σταδιακό, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αν και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές που λέτε τη λέξη μοντάζ, εννοείται γύρισμα. Η σκηνοθεσία, σαν να λέμε. Πόσες πλαστικές επεμβάσεις έχεις κάνει? Έχω κάνει 13. Φλάκα κάνω, έχω κάνει μόνο μία στη μύτη μου και λογικά θα ξανακάνω άλλη μία στη μύτη μου γιατί δεν αναπνέω καλά και γιατί δεν μου αρέσει πολύ το σχήμα. Έχω ένα περίεργο καρουμπαλάκι εδώ στο καλό μου προφίλ που πρέπει να ξυστεί. Το δεύτερο που έχω κάνει είναι χείλη. Είχα κάνει το 2017 μία φορά στη ζωή μου και από τότε δεν έχω ξανακάνει. Ωστόσο από τότε μου έχει μείνει ένα πάρα πολύ μικρό λαμπ σε αυτό το σημείο, το οποίο υποθέτω πρέπει να πάω να το βγάλω. Αλλά φοβάμαι, γιατί έχω δει σε βιντεάκι ότι πονάει αρκετά. Πρέπει όμως. Δεν θα ντρεπόμουν να σας πω ότι α, έκανα, αλλά δεν θα το έκανα και βιντεάκι, γιατί δεν ξέρω. Δεν θέλω να το δείχνω αυτά τα πράγματα. Το βλέπετε τι ωραίο blending που κάνουν αυτές οι σκιές. Τη λατρεύω την Carnival. Το τραβάω λίγο εδώ πέρα, να φαίνεται ψηλό ανωδικό. Μου φαίνεται ακραίο που έχω φρύδια. Θα τα συζητήσουμε βέβαια αυτά στο άλλο το βίντεο, αλλά ναι. Κατεβάζω αρκετά το κάτω βλέφαρο. Γιατί θέλω να βάλω μπόλικες σκιές εδώ πέρα. Το ξέρω ότι πολλοί το φοβούνται, αλλά δεν ξέρω, μόνο μου αρέσει. Ωραία, ξέρετε τι έκανα αυτή τη στιγμή? Με αυτό το χέρι που έχει λίγο κραγιόν, έκανα αυτό το πράγμα για να βγάλω σκιά. Καταλαβαίνεις τώρα με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις. Με ένα πιο λεπτό πινελάκι της Urban Decay θα πάρω την απόχρωση Reckless που είναι έτσι ένα μπορντό εδώ πέρα. Μία άλλη ερώτηση λέει, πιστεύεις στον κορονοϊό? Είναι ο λόγος που δεν έκανα βίντεο θεωρίες συνωμοσίας για τον κορονοϊό. Επίσης έρχεται σύντομα βίντεο με θεωρίες, απλά επειδή θέλει πάρα πολύ διάβασμα και full προετοιμασία και δεν μπορώ να κάνω κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα. Εννοείται ότι υπάρχει κορονοϊός, παιδιά. Δεν θα έκανα θεωρίες συνωμοσίας για ένα θέμα που κάποιος μπορεί να πει «Α, οκ, άρα μας κοροϊδεύουν». Υπάρχει κόσμος που πεθαίνει, φυσικά και υπάρχει κορονοϊός. Μπλεντάρω λίγο με το προηγούμενο πινελάκι μεταξύ της πορτοκαλί και της μπορντό σκιάς. Βάζω την μπορντό σκιά και στο κάτω βλέφαρο. Ρε γαμώ, το δακρύζει συνέχεια το μάτι μου εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως φταίει ο ανεμιστήρας και μου χαλάει τις σκιές. Οπότε, αν βλέπετε ένα ασπράκι εδώ, συγχωρήστε με. Βλέπετε τι εννοώ, το κατεβάζω αρκετά. Μην κοιτάτε τώρα που το μάτι μου πέφτει. Θα το φτιάξουμε καλέ αυτό. Έκανα έτσι πολύ γρήγορο και το άλλο μάτι και παίρνω τώρα πάλι την απόχρωση Shuffle Basic και ένα τσικ από την απόχρωση Lit που είναι ένα έντονο πορτοκαλί, το οποίο νομίζω δεν χρειάζεται εν τέλει, απλά έτσι το βάζω. Και μπλεντάρω λίγο τις άκρες για να είναι πιο smooth. Και θα επιστρέψω αμέσως στις ερωτήσεις σας. Συνεχίζει να δακρύζει το μάτι μου αυτό εδώ. Δεν θα φύγει λογικά. Ρωτάει εδώ πέρα μια φίλη. Πιστεύεις είναι κακό αν στο δρόμο μας πουν κάτι που δεν μας αρέσει να απαντάμε? Όχι απλά δεν είναι κακό, είναι υποχρεωτικό. Διαφορετικά ο άλλος θα το κάνει ξανά και ξανά. Αν εννοείς ας πούμε catcalling που θα σου πούν «Φσσ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 σ
Είμαστε πολύ πίσω γενικά στα τέτοια θέματα. Σκεφτείτε ότι οι dick pics στην Αγγλία έχουν πρόστιμο 700 λίρες. Εδώ πέρα, δέρτα. Κυρίως εμείς που έχουμε και πολλούς followers. Έχεις ένα μήνυμα, τσακ, το ανοίγεις, πάρτο. Πάρτο! Χωρίς να ρωτήσεις τίποτα, ένα χλιώδες απέσιο πέος. Ότι δηλαδή, ας πούμε, ο άλλος βγήκε από το μπάνιο, κοίταξε κάτω και λέει: α, ωραία, αυτό πρέπει να το μοιραστώ και με άλλους. Όχι, φίλε μου, αν θέλω να δω κάτι ωραίο, θα κοιτάξω το στήθος μου που είναι συγκλονιστικό. Δεν θα δω το απέσιο χλιώδες πουλί σου, κατάλαβες? Αν σου έλεγαν να ζήσεις σε μία άλλη χώρα, ποια θα επέλεγες? Νομίζω την Ολλανδία. Το ξέρω, έμεινα εκεί πέρα μόνο 2 μέρες. Άκουσα τα καλύτερα όμως από τους φίλους μου που είχα συναντήσει εκεί πέρα. Αλλά ρε, το όλο έτσι γραφικό κομμάτι με έχει εξατρελάνει. Δεν ξέρω αν θα το έκανα, γιατί λατρεύω την Αθήνα, αλλά you never know. Να ασχοληθούμε λίγο με το μακιγιάζ, γιατί θα πιάσω την πάρλα και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Εδώ πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θέλω και δεν θέλω να κάνω cut crease, οπότε επειδή δεν είμαι σίγουρη θα το κάνουμε. Και επειδή μετά θέλω να βάλω ένα πορτοκαλί χρώμα στην εσωτερική γωνία, το μακιγιάζ γενικά είναι λίγο inspired από ένα make-up που είδα τη Stomina, πάρα πολύ παλιό. Και επειδή εδώ πέρα θα βάλουμε αρκετά έντονο πορτοκαλί, βάζω concealer για να έχει καλύτερη απόδοση με τα σκιά μας. Και έχω κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Από πάνω εδώ πέρα θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά εδώ τα γκλιτεράκια που δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Λέγεται Glitter Goals, από Nyx και αυτό. Είναι κάπως έτσι, τρελαίνομαι. Θα πάρω ένα setting spray. Ooh, I see you.
Εννοείται, εσείς άμα δεν θέλετε δεν βάζετε glitter, απλά ήθελα να σας το δείξω έτσι λίγο πιο glamorous. Μήπως να πάρω λίγο πιο κοκκινοπό και να βάλω ελάχιστο στην άκρη για να το ενώσω πιο ομαλά. Θέλω μια αρκετά σκούρα καφέ απόχρωση. Θα προτιμούσες να έχεις λίγους και πιστούς φίλους ή πολλούς και φίδια, δηλαδή φίλους φίδια. Εντάξει, ποιος άνθρωπος θα ήθελε να έχει φίλο φίδι? Εγώ γενικότερα ανέκαθεν το είχα αυτό, δηλαδή προτιμούσα να έχω 1-2 πολύ καλούς φίλους και ως εκεί, όχι όμως φίλους κολλητούς, δηλαδή πολλά άτομα στη ζωή μου το θεωρώ φίλους μου, ακόμη και αν δεν κάνουμε πάρα πολύ παρέα μαζί, άμα δεν τους βλέπω πολύ συχνά. Αλλά κολλητούς, δηλαδή τα άτομα που θέλω να βλέπω κάθε μέρα που λέει ο λόγος, έχω 1-2 άτομα πάντα στη ζωή μου. Είμαι λίγο και πιο κλειστός σαν χαρακτήρας, δεν θα ανοιγόμουν τόσο εύκολα σε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε προτιμώ να έχω λίγους και καλούς. Το έχω τραβήξει σαν μάσκα, έτσι, μέχρι εδώ πέρα. Δεν σε φοβίζει ότι έχεις κάνει μόνιμες αλλαγές στο σώμα σου, π.χ. τατουάζ? Το καταλαβαίνω 100% γιατί κάποιος μπορεί να φοβηθεί να κάνει τατουάζ, αλλά εμένα ήταν κάτι που μου άρεσε από πάρα πολύ παιδάκι, πριν γίνει τόσο trend, πριν το βλέπω σε κόσμο. Οπότε δεν νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μετανιώσω. Οι μόνες φορές που έχω σκεφτεί άρε γαμώτο, γιατί έχω κάνει αυτό το σχέδιο, είναι επειδή είδα ένα άλλο σχέδιο και θα μου άρεσε πάρα πολύ στο σημείο. Και λέω, αυτό θα μου άρεσε πιο πολύ, που αυτό το έχουν όλοι όσοι έχουν κάνει τατουάζ, γιατί δεν το γλιτώνεις. Μία άλλη ερώτηση που είδα πιο πάνω σκρολάροντας, με ρώτησε μία κοπέλα αν θεωρώ πως θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να πάει σε μία συνέντευξη για δουλειά και να έχει τατουάζ. Κοίτα, ζούμε σε μία εποχή που όλοι σχεδόν έχουν τατουάζ, δηλαδή τα άτομα που δεν έχουν είναι εξαιρέσεις. Γίνεται full πιο αποδεκτό από τον κόσμο, ακόμη και από μεγαλύτερες ηλικίες. Τώρα, αν μου πας σε τράπεζα και έχεις τατουάζ εδώ, μπορεί και να σου πούνε όχι. Νομίζω έχει και πολύ σχέση ο χώρος που θέλεις να ασχοληθείς. Αν πας σε τράπεζα που σας είπα, ναι, μπορεί να είναι πιο αυστηρή. Αν πας σε μια εταιρεία marketing, νομίζω θα είναι πιο cool γιατί από μόνη της η δουλειά είναι πιο καλλιτεχνική, πιο δημιουργική. Εν τέλει, δεν μου αρέσει το πόσο σκούρο είναι το μάτι και θα πάρω και αυτήν εδώ τη μαύρη απόχρωση και ο Θεός βοηθός. Επόμενη ερώτηση. Πότε περίπου σκέφτεσαι να ξεκινήσεις τη δική σου σειρά με ρούχα? Θα ήθελα πάρα πολύ του χρόνου. Θα δείξει, έχω σκεφτεί κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλω μέχρι τότε να έχω κάνει έστω λίγα σεμινάρια ραπτικής. Σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ ωραία εποχή ο Αύγουστος, αν βρω κάποιο σεμινάριο, γιατί όλοι λίγο πολύ είμαστε σε διακοπές και είναι το άλλο, δεν βλέπετε YouTube. Οι YouTubers δεν κάνουν YouTube γιατί και εκείνοι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν άδεια. Τα Χριστούγεννα που κάθεται περισσότερο κόσμο, εμείς είμαστε έτσι τρένο. Μήπως το έκανα τότε. Δεν είναι ότι θα σταματήσω τα βίντεο τον Αύγουστο, απλά μπορεί να κάνω ένα δεύτερη εβδομάδα και όχι κάθε εβδομάδα. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, μπορεί εμένα να με πιάσει τίποτα και να κάνω κάθε μέρα. Καλά. Ναι, το χρειαζόταν το μαύρο του μωρέ τώρα. Τι λέμε τώρα, καλέ. Τα μπλεντάρουμε με λίγο ανωδική φορά και λίγο στρογγυλές κινήσεις που και που. Επίσης, μην πιέζετε ιδιαίτερα το μάτι όταν κάνετε blending. Εγώ το έκανα φουλ αυτό το λάθος. Θα μου το καμπουριάζω γιατί έχω τους καθρέφτες χαμηλά και καμπουριάζω. Σας παρακαλώ, είμαι μια κυρία. Προσθέτω λίγο μαύρο σιγά-σιγά. Ρωτάει μια φίλη με το τελευταίο βίντεο της Στάτη τι παίζει γενικά, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα από σένα το είδα. Είχε κάνει παλιά, πέρυσι, δεν θυμάμαι, ένα βίντεο η Στάτη και είχε βγει και είχε πει διάφορα πράγματα για τον James Charles, accusations ότι είναι predator, ας πούμε λίγο έκφυλος και ότι παρενοχλεί άτομα σεξουαλικά. Η Στάτη μίλησε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό με έναν σερβιτόρο. Βγαίνει μετά ο James Charles σε βίντεο και δείχνει screenshot ότι υπήρχε συγκατάθεση και τα πάντα, αν είναι δυνατόν. Μετά η Στάτη κατεβάζει το βίντεο και ένα χρόνο αργότερα κάνει ένα βίντεο που κλαίει και λέει συγγνώμη στον James Charles και ότι την παρακίνησε για αυτό το βίντεο και την έκανε manipulate ο Jeffrey Star και ο Shane Dawson. Γενικά αυτούς τους δύο δεν τους παρακολουθώ. Ούτε τον Shane ούτε τον Jeffrey. Δεν μου αρέσουν σαν περσόνες. Κυρίως ο Jeffrey Star. Παίρνω αυτή τη λίγο πιο φούξη απόχρωση για να τη βάλω ανάμεσα στο μαύρο και στο γκλιτεράκι. Εντάξει, με το χέρι είναι τέλειο. Τελικά έβαλα μια πιο metallic απόχρωση που λέγεται Temptation. Από αυτό που έχω καταλάβει πάντως σε γενικές γραμμές, ο Jeffree Star κυνηγάει το δράμα, το προκαλεί πολλές φορές άσχημα. Και τώρα η στιγμή του φόβου και του τρόμου, θα κάνουμε την πορτοκαλί εσωτερική γωνία. Και όχι, ίσως φτιαχτεί με τη βλαφαρίδα. Το ενώνω λιγάκι με το glitter έτσι τα μποναριστά για να βγάζει λίγο νόημα. Πάντως, σχετικά με την ερώτηση της φίλης, έχω βαρεθεί λίγο την όλη φάση με το drama στο YouTube. Μου λείπουν τα βιντεάκια watching my bag, ρε φίλε. Θα κάνω λίγο τα φρύδια μου γιατί έχω κάνει πολύ αντωνομάτι και κάτι χρειάζεται. Ευτυχώς έχει περάσει μία εβδομάδα οπότε μπορώ να τα βάψω. Δεν μου αρέσουν ούτε τα φρύδια γιατί έχουν αυτά τα κομματάκια που ξερνάει η μελάνη. Οπότε έγινε λίγο crusty και λίγο έντονο από ό,τι το κάνω συνήθως. Τραβάω λίγο παραπάνω το πορτοκαλί.
Άλλη ερώτηση, πώς έζησες την εφηβεία και πώς ένιωσες όταν τελείωσες το σχολείο? Ένιωσα ανακούφιση και τη συχαινόμουν την εφηβεία, να σου το πω πολύ απλά. Δεν μου άρεσε το σχολείο, ήμουνα καλή μαθήτρια και αυτά, δεν είναι ότι με ενοχλούσε το διάβασμα, δεν μου άρεσε το περιβάλλον του σχολείου, τα άτομα του σχολείου, όχι οι φίλοι μου εννοείται, γενικά η όλη φάση που είσαι με 30 άτομα στην ίδια τάξη. Με κοροϊδεύανε και λίγο. Τα κρατάω αυτά τα ονόματα. Μία άλλη ερώτηση λέει: να ακολουθήσω το όνειρό μου, Ρεβένη, ή να περάσω κάπου που έχει επαγγελματική αποκατάσταση? Μήπως να συνδυάσεις και τα δύο, αφού έχεις τόσο πολύ αυτή τη φοβία? Έχω σπούδασα κάτι που θεωρητικά η δημοσιογραφία δεν έχει και την καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Πήρα την κατεύθυνση της δημοσιογραφίας που μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε να γράφω. Γενικά προτιμώ χίλιες φορές να γράφω παρά όλο αυτό που κάνω. Τα παράλληλα είχαμε και μαθήματα marketing, που είναι μία δουλειά με επαγγελματική αποκατάσταση, οπότε θεωρητικά είχα συνδυάσει και τα δύο. Μπορείς να σπουδάσεις κάτι που θεωρείς ότι έχει επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά παράλληλα να κάνεις ένα μεταπτυχιακό που σου αρέσει full, ας πούμε. Ή και το αντίστροφο. Θεωρώ ότι όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, θα το κυνηγήσεις τόσο πολύ μέχρι να βρεις δουλειά. Όσο κορεσμένος και να είναι ένας χώρος, αν εσύ είσαι καλός και αν το προσπαθείς ακραία πολύ, αλλά ακραία πολύ, θα το πετύχεις. Αν κάτι το αγαπάς, θα αφιερώσεις πολύ χρόνο μέχρι να γίνεις εξαιρετικός σε αυτό και θα ξεχωρίσεις. Ωραία. Highlighter. Για βλεφαρίδες θα βάλω τις Gio από Gio Trevelli Lashes. Hey girl! Όσο περιμένω να σε γνώσουν οι βλεφαρίδες, θα πάμε για χείλη. Θα μπορούσα να βάλω κάτι κόκκινο. Ωραία, συγχαρητήρια. Είναι η απόχρωση Ultimate Red από Ofra, που έχει έναν ελαφρύ πορτοκαλί υποτόνο, οπότε νομίζω θα ταιριάξει ωραία με την εσωτερική γωνία. Θα ήταν πιο ήσυχο ένα nude κραγιόν, αλλά why the fuck not? So extra. Καλησπέρα. Έχω βάλει το ισχυωτικό. Θα κάνουμε και μαλλί. Μάλιστα, θα κάνω το μαλλί που είχα κάνει στο προηγούμενο βίντεο, το Style with Venny, που σας άρεσε πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα στα σχόλια. Οπότε θα σας δείξω πόσο εύκολα το έκανα να τα χτενίσω. Χωρίς δρα στη μέση. Μία μικρή του φίτσα, όχι όλο. Παίρνω αυτή τη μικρή του φίτσα μαζί με άλλο λίγο από εδώ κάτω. Και την κρατάω μπροστά. Συνήθως την κρατάω στα χείλη μου, αλλά τώρα δεν θέλω να λερώσω το μαλλί μου με κραγιόν. Παίρνω όλο το υπόλοιπο μαλλί και το κάνω μία απλή κοτσίδα. Τόσο εύκολο. Πάρα πολύ ψηλά στο κεφάλι μου, εδώ πέρα. Με ένα χοντρό λαστιχάκι. Και αυτή τη τούφα που αφήσαμε μπροστά και τη στερεώνω πίσω με λίγα τσιμπιδάκια. Είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο. Την προηγούμενη φορά είχα κάνει αυτή την κίνηση προς τα έξω. Τώρα λέω να τα κάνω προς τα μέσα, έτσι, για να δω πώς θα είναι. Στο συγκεκριμένο χτένισμα είναι ωραίο να έχει όγκο εδώ πέρα, να το κρεπάρετε λίγο. Εμένα δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό γενικά στα μαλλιά μου, δεν το έκανα ποτέ σχεδόν, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ κακό για τα λέπια της τρίχας. Ορίστε λοιπόν και το τελικό μας look, full glam, από 0 στο 100. Εντάξει, ξέρεις τι, μπορεί εγώ να πήγα στο 60, στο 70. Δεν είναι όμως πιασάρικος τίτλος, οπότε εγώ θα βάλω 100 και ο καθένας το μεταφράζει όπως θέλει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ερωτήσεις στο Instagram. Όπως σας είπα, πολύ σύντομα θα έρθει και Top Secret με θεωρίες συνωμοσίας, οπότε πατήστε το καμπανάκι για να σας έρθει η ειδοποίηση. Και επειδή πολλές φορές μου λέτε ότι Βένι δεν μου ήρθε η ειδοποίηση για το βίντεο παρόλο που έχω καμπανάκι, άμα θέλετε βγάλτε το και ξαναβάλτε το, γιατί μετά κάπως συνέρχεται το YouTube, δεν έχω καταλάβει γιατί. Αυτά λοιπόν από μένα, εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, όπως πάντα, να περνάτε τέλεια! Μουά! Γεια σας! Γεια σας! So all my ladies, you got a